πάσα του Ροντρίγκο για τον Σβιντέρσκι είναι καλή. Γίνει πάνω του ο Βίντρα για τον ανακόψει. Ο Σβιντέρσκι κρατάει την μπάλα. Περιμένει το ανέβασμα το σούτ από τον Ροντρίγκο. Είναι καλό. Η ευκαιρία για τον Πάοκ που ανοίγει το σκορ 1-0 με τον Τζόλι. Δεν μπόρεσε ο Θεοδωρόπουλος να διώξει καλά την μπάλα. Ο Τζόλις βρέθηκε σε επίκαιρη θέση. Πήρε το rebound και με πολύ μεγάλη άνεση σκοράρει ξανά σε παιχνίδι κυπέλου. Βλέπετε, καλύπτεται ο Τζόλις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έρχεται πίσω από την άμυνα, παίρνει την κεφαλιά ανενόχλητος αφού τον έχει ξεχάσει η άμυνα της Λαμίας. Μετά το κακό διώξουμε είναι η αλήθεια του Θεοδωρόπουλου στο σουτ του Ροντρίγκο. Δεν έχει πρόβλημα ο Τζόλις με τον Θεοδωρόπουλο εκτός επί της ουσίας εστίας, να μην έχει προλάβει να γυρίσει, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι. Τώρα προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση η Λαμία, μείνει κάτω το σημειάκι. Ο Ρόμανιτς εκτελεί δύσκολη πολύ επέμβαση από τον Πασχαλάκη. Η μπάλα περνάει μέσα στην περιοχή, ισοφάριση. 1-1, ισοφαρίζει η Λαμία με τον Αντέτζο. Με ένα γυριστό μέσα από την μικρή περιοχή. Δεν πηγαίνει κανείς στο πρώτο δοκάρι, δεν διώχνει πιστικά ο Κρέσπο. Βρίσκει την ευκαιρία ο Αντέτζο με ένα εντυπωσιακό ψαλίδι. Τα αντανακλαστικά του κεντρικού αμυντικού της Λαμίας εδώ είναι εντυπωσιακά. Η μπάλα φτάνει στον Ουάρντα, κάνει τσαφ στο τελείωμά του. Από πολύ ευνοϊκή θέση δεν κάνει όμως ο Σβάμπ και βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ένα υπέροχο τελείωμα από τον Σβάμπ. Εδώ, από το όχι πιστικό διώξιμο, η μπάλα πάει στον Ουάρντα, αλλά δεν μπορεί να κάνει το σουτ με τον τρόπο που θέλει. Στη συνέχεια δεν μπορεί να βγάλει από την άμυνα ο Προβιδάκης όπως θα ήθελε. Η μπάλα στρώνεται στον Σβάμ, ο οποίος κάνει το πλασέ και στέλνει την μπάλα στο παράθυρο του Θεοδωρόπουλου για το 2-1. Το φάουλ εκτελέστηκε, περνάει μπάλα στο πίσω, το κάνει 2-2. Πολύ εύκολα έχει σηκωθεί το σημειάκι, δεν μετράει το γκολ. Βεβαίως θα υπάρξει έλεγχος ασφαλώς και από τον ΒΑΡ. Ο Μπεχαράνο είναι αυτός που κινήθηκε στο πίσω δοκάρι. Δεν αποκλείεται ο Κρέσπο, αν βλέπω καλά, τον Μπεχαράνο να τον καλύπτει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση. Θα χρειαστεί σίγουρα η συνδρομή του ΒΑΡ προκειμένου να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και μάλιστα ενδεχομένως να έχουμε και μια καθυστέρηση μικρή στο μάτς, γιατί επαναλαμβάνω, μοιάζει πολύ οριακή η φάση. Είναι ξεκάθαρο ότι ελέγχεται. Ο Βάτσιος έκανε σήμα στους ποδοσφαιριστές να περιμένουν για να δουν αν όντως θα ακυρωθεί το γκολ με την υπόδειξη του βοηθού ή θα αλλάξουν απόφαση. Γι' αυτό υπάρχει η τεχνολογία η οποία επιβεβαιώνει ότι είναι γκολ. Αυτό που σας έλεγα, έμοιαζε ο Κρέσπο να καλύπτει τον Ντάνι Μπεχαράνο στην εκτέλεση του φάουλ. Πάω, έχει μια μεγάλη ευκαιρία να φτάσει σε τρίτο τέρμα. Η μπάλα φτάνει, έχουμε σφύριγμα από τον Βάτσιο. Δεν μετράει τον γκολ του Σβιντέρσκι. Έχει δώσει φάουλ υπέρ του Αντέτζο. Κεφαλιά του Ίγκανσον. Προσπαθεί για το ανάποδο ψαλίδι ο Ουάρντα. Στην συνέχεια η διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα σε Σβάμπ και Αντέτζο. Εκεί σφυρίζει ο Βάτσιος. Στην διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα σε Σβάμπ και Αντέτζο. Εδώ, σε αυτήν εδώ την επαφή του Σβάμπ με τον Αντέτζο. Στη συνέχεια ο Σβιντέρσκι παίρνει την μπάλα και πετυχαίνει τον γκολ. Και ο Σβάμπ, Βιερίνια κάνει μια ωραία προσποίηση, κάνει και το σουτ. Πολύ καλό ήταν το σουτ από τον Βιερίνια. Η μπάλα ελάχιστα πάνω από την συμβολή των δοκών. Ο Ουάρντα εκτελεί, δοκάρι στο 59. Αλλά είχε πολύ δύναμη η εκτέλεση του φάουλ του Ουάρντα. Θέλει να κατέβει λίγα ακόμα εκατοστά η μπάλα. Αντέτζο. Έγραψαν ξανά οι παίκτες του ΠΑΟΚ και εδώ οι προϋποθέσεις υπάρχουν γιατί είναι απροετοίμαστη η άμυνα της Λαμίας. Ο Σβιντέρσκι κάνει την προσποίηση, κάνει και το σουτ. Ο Θεοδωρόπουλος επεμβαίνει. Ένας με έναν ο Ζίβκοβιτς κάνει και την σέντρα. Πάρα πολύ καλή. Είναι ο Κμέτσικ, δοκάρι. 3-2 ο Τζόλις. Στο 67.
απολύτως καθαρά όλα. Το είδατε στο replay, καλύπτεται και ο Κρμέντσικ την ώρα που κάνει την σέντρα ο Ζίβκοβιτς, καλύπτεται και ο Τζόλης την ώρα που παίρνει το rebound από το δοκάρι του Κρμέντσικ, που βρίσκει την μπάλα ελάχιστα. Αν είχε πριν πιο δυνατά πιθανότητα αυτός να ήταν ο σκόρερ, αλλά για τον ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σηκώνει πολύ ωραία την μπάλα για τον Κρμέντσικ ο Ουάρντα και βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ο Κρμέντσικ βεβαίως έχει σηκωθεί σημαίακι βοηθού. Ο Κρμέντσικ γυρίζει, πριν η μπάλα πάει είτε για γκολ είτε στον Τζόλι. Πάλι μια εντυπωσιακή επέμβαση, ξανά νομίζω από τον Αντέτζο. Πιέζει ο Ασίγμπα, τελικά το σουτ έγινε και είναι καταπληκτικό γκολ. Υπέροχο τέρμα, 4-2. Δεν περίμενε νομίζω κανείς το τελείωμα από τον Ροντρίγκο. Και αυτός πιθανότατα σέντρα πρέπει να έψαχνε, αλλά βρήκε τον διάδρομο, βρήκε τον χώρο και βάζει ένα καταπληκτικό τέρμα. Κρατάει την μπάλα, ψάχνει πάσα, τελευταία στιγμή σηκώνει το κεφάλι μετά την εντυπωσιακή τρίπλα που έχει κάνει. Βρίσκει τον τρόπο να πλασάρει. Περνάει την μπάλα πάνω από τον Θεοδωρόπουλο, πλαϊνό δίχτυ, υπέροχο τελείωμα, υπέροχο γκολ από τον Ροντρίγκο. Νομίζω είναι εμφανέστατο ότι είναι πολύ συγκινημένος ο Ροντρίγκο για το γκολ που πετυχαίνει. Ο Ελκαντουρί βρίσκει έναν διάδρομο, τον παίρνει, παίζει με τον Κρμέντσι και αυτός κάνει την προσποίηση, 5-2. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει περίπτωση να μην μετρήσει τον γκολ. Πολύ ωραία αποφεύγει τον Αντέτζο με την προσποίηση και την τρίπλα. Πολύ ωραίο και το διαγώνιο τελείωμά του στο πλαϊνό δίκτυ για το 5-2.